Δεν είναι ούτε του 17 μέτρα, ούτε του 18. Είναι μέτρα τα μεν συνταξιοδοτικά από την 1η-1η 19 και τα του φορολογικού ορίου από το 2020. Αυτό δεν σημαίνει ότι δεν είναι μέτρα όμως. Είναι μέτρα και αντίμετρα. Ναι, αυτό δεν σημαίνει ότι είναι μέτρα όμως και αντίμετρα. Είναι. Ότι δεν είναι για τώρα, αλλά είναι για μετά από 2 χρόνια. Έχει σημασία, είναι κάτι να εφαρμοστεί αύριο και κάτι που να εφαρμοστεί την 1η-1η 2020. Δεν νομίζετε, όταν στο διάστημα του 19, του 18 και του 17, δηλαδή πάνω από 2,5 χρόνια, όχι να βάλεις, εγώ δεν θα τα εφαρμόσω, αλλά δεν νομίζετε ότι μπορεί να συμβούν πολλά πράγματα που μπορεί να βοηθήσουν σε κάποιες λιάνσεις κάποιων πραγμάτων. Άρα σε μια επαναδιαπραγμάτευση, λέτε, αυτού κάτι, του μείγματος. 2,5 χρόνια ο χρόνος τρέχει πάρα πολύ. 2,5 χρόνια είναι πολύ. Προσέξτε, δεν λέω ότι εμείς δεν είναι η προοπτική μας να το παίξουμε τζάμπα μάγκες μακριά από εμάς. Εμείς θα μπούμε και στην υλοποίηση εκείνο το μέτρο να είμαστε καλά. Και να είναι καλά και η χώρα μας και ο κόσμος, οι συμπατριώτες μας. Αλλά έχει σημασία ότι είναι μέτρα για υλοποίηση κάποια από αυτά το 2020. Mm-hmm. Από εκεί και πέρα, προφανώς τα αντίμετρα θα υλοποιηθούν εφόσον πιάσουμε το στόχο του πρωτογενούς πλεονάσματος το 3,5%. Όλοι όμως πλέον μετά την επίδοση του 2016, μια χρονιά με ουσιαστικά σύμπλην μηδέν, ελαχίστη αντιφεσιακή, ας πούμε, νότα, ελαχίστη ουσιαστικά σύμπλην μηδέν στο ζήτημα το αναπτυξιακό, πιάσαμε με ένα πρωτογενές πλεόνασμα 4,2, θεωρείται πλέον από όλους τους σοβαρούς μελετητές ότι θα πιάσουμε. Όμως. Παρακαλώ. Και μια υπερφορολόγηση που υπάρχει επίσης. Μα προφανώς δεν είναι. Κοιτάξτε, μαγικά πράγματα δεν γίνονται. Όχι όμως μεγαλύτερη βασικά μεγαλύτερη από τη φορολογία που είχαμε από τους προηγούμενους. Υπήρξε μια φορολογία, επιβαρυντική φορολογία, κυρίως στα μεσαία στρώματα, λόγω της συμφωνίας του καλοκαιριού του 2015. Το 2015 βρεθήκαμε, γιατί πρέπει να το πούμε και αυτό, το 2015, μετά 7-8 μήνες της πρώτης μας κυβέρνησης, που διαλυθήκαν και μερικές αυταπάτες μας, το είπε και το Τσίπρας, το λέω και εγώ, πήγαμε σε δεύτερες εκλογές, αφού είχαμε υπογράψει μια κακή συμφωνία για να μην υπάρξει Brexit. Και επομένως ήταν τα μέτρα αυτά για τη φορολογία κτλ. Από εκεί και πέρα, θεωρούμε όλοι οι σοβαροί μελετητές, θεωρούν ότι οι στόχοι που τους πιάσαμε το 16 θα τους πιάσουμε και το 18. Επομένως, όλοι οι σχεδιασμοί γίνονται πλέον ότι η Ελλάδα, η πατρίδα μας, τα δεδομένα μας, η οικονομία μας μπορεί να πιάσει τους στόχους εκείνους οι οποίοι θα θέσουν σε εφαρμογή και τα αντίμετρα. Ο μέσος φορολογούμενος πολίτης θα αντέξει να ξαναπληρώσει. Μάλιστα. Τώρα θα ήθελα εμείς, κοιτάξτε, επαναλαμβάνω, θα ήθελα να το τονίσω αυτό. Το καλοκαίρι του 2015 υποστήκαμε ένα εκβιασμό. Ή Brexit ή υπογράφεται μια κακή συμφωνία. Κακή συμφωνία. Με επώδυνα μέτρα. Ποιο ήταν από τα μέτρα, αυτό που λέτε. Αύξηση κατά 1% εντός της τριετίας 2015-2018 της φορολογητέας ύλης. Τι κάναμε. Δεν εφαρμόσαμε αυτή. Την υπογράψαμε τη συμφωνία για να μην υπάρξει Brexit. Αυτό είναι καθαρό. Εκτός αν κάποιος, δεν το λέτε εσείς, αν κάποιος πει όχι, έπρεπε να φύγουμε από την Ευρωπαϊκή Ένωση να μην υπογράψουμε τίποτα. Επειδή η πλειοψηφία, οι εκλογές του Σεπτεμβρίου, άλλα έδειξαν, εγώ θεωρώ ευτυχώς που δεν είπαμε Brexit και υπογράψαμε αυτή την κακή συμφωνία. Ήταν αύξηση της φορολογικής ύλης κατά 1%. Τι είπαμε, να μην κάνουμε οριζόντια αυτή την αύξηση. Να μην επιβαρύνουμε τις συντάξεις μέχρι 1.100 ευρώ. Μέχρι εκεί πρακτικά με μικροαλλαγές μείνανε οι ίδιες οι συντάξεις και μειώθηκαν πάνω από το όριο του 1.100. Θέλω να πω δηλαδή ότι και στο ζήτημα του φορολογικού και στο συνταξιοδοτικό υπογράψαμε μια συμφωνία του 2015 που την εφαρμόζουμε στη διάρκεια της τριετίας, που φυσικά επιβαρύθηκαν και γι' αυτό, επειδή υπάρχει επιβάρυνση, ερχόμαστε με τα αντίμετρα το 19 και το 20 και λέμε μείωση του συντελεστή για τις επιχειρήσεις από το 29 στο 26, μείωση του συντελεστή στα φυσικά πρόσωπα από το 22 στο 20, μείωση του έμφυα. Εγώ θέλω να σας ρωτήσω πώς, ανεξαρτήτως, από τη μία πλευρά είναι η αξιωματική αντιπολίτευση, η οποία βλέπει ότι φέρνεται ακόμα ένα μνημόνιο, ένα τέταρτο μνημόνιο, και βλέπει παράλληλα ότι φέρνεται ένα μνημόνιο χωρίς χρήματα. Κοιτάξτε, τώρα λέει, εντάξει, μπορώ να το ονομάσουμε και Αθανάσιος Διάκος. Το μνημόνιο είναι κάτι πολύ συγκεκριμένο. Είναι ένα μνημόνιο κατανόησης, δηλαδή πράγματα, ενέργειες, οι οποίες ακολουθούν μία χρηματοδότηση. Το 2015
Εμείς κάτω με το πιστόλι στον κρόταφο, για να μην υπάρξει το Brexit, υπογράψαμε μια συμφωνία τριετή να πάρουμε 86 δισεκατομμύρια στη διάρκεια της τριετίας για τις ανάγκες αποπληρωμής του χρέους και ταυτόχρονα υπογράψαμε ένα memorandum of understanding, ένα μνημόνιο, να το πούμε έτσι, για να κάνουμε ορισμένα πράγματα. Τώρα, μετά το τέλος του 2018, δεν υπάρχει αυτή η διάσταση. Είναι ζήτημα ερμηνείας. Από εκεί πέρα μπορούμε να το ονομάσουμε οπωσδήποτε. Κύριε Μπαλάφα, δεν υπάρχει καν πρόγραμμα. Παίρνουμε όπως ακούστηκε και εξητήριο από το μνημόνιο. Βγαίνουμε από την Επιτροπή. Είναι ωραία η ερώτησή να καταλάβει ο κόσμος. Ο πατέρας μου ήταν δημόσιος υπάλληλος. Ως δημόσιος υπάλληλος πήρε ένα δάνειο για να μην είμαστε στο νίκη, όπως έλεγε ο λαός. Για να μην είμαστε στο νίκη, πήρε ένα δάνειο από το Ταμείο Παρακαταθήκων και Δανείων, του κατακρατούσαν ένα ποσοστό μέχρι να ξοφλήσει το δάνειο στα 25 χρόνια και μας έμενε ένα ποσοστό από το μισθό του για να ζούμε. Μετά το 18, μετά το τέλος του προγράμματος, θα υπάρχει κάτι τέτοιο. Το χρέος δεν σβήνει μετά το 18. Γι' αυτό και οι δανειστές ζητάνε κάποια μέτρα. Να. Δεν θα είναι όμως αυτή η λογική των μνημονίων, της Επιτροπίας, το ότι μην κάνετε αυτό εκείνο. Θα μπορώ να κάνω το κουμάντο μου, θα μπορώ να κάνω το οικονομικό μου κουμάντο τηρώντας τις υποχρεώσεις μου ως προς το δανειστή. Και γι' αυτό ο δανειστής ζητάει κάποια μέτρα. Ορίστε. Αυτό σημαίνει ότι βγαίνουμε ή όχι από το μνημόνιο. Από το μνημόνιο προφανώς ναι. Προφανώς ναι. Το 18. Το 18, βεβαίως. Ο κύριος Φίλης για ποιο λόγο δηλώνει στην εφημερίδα των συντακτών ότι η προκαταρκτική συμφωνία για το κλείσιμο της δεύτερης αξιολόγησης σηματοδοτεί την παραμονή της χώρας στο ασφικτικό μνημονιακό πλαίσιο. Εννοεί προφανώς μέχρι τα μέσα του 18. Δεν μπορώ να το ερμηνεύσω διαφορετικά. Μα μέχρι τα μέσα του 18 που τελειώνει το τριετές πρόγραμμα 15-18 που υπογράψαμε το τέλος του καλοκαιριού του 15, είμαστε στο λεγόμενο τρίτο μνημόνιο. Πάντως εκτιμώ, δεν ξέρω, μπορεί να κάνω και λάθος ανάγνωση, ότι από τη συνέχεια της δήλωσής του ότι δεν, λέει ότι αυτή δεν χαρακτηρίζει ως ισορροπημένο το μείγμα. Γιατί λέει ότι είναι αναμφίβολα θετικά. Αυτό είναι άποψη. Τα αντίμετρα, όμως από την άλλη δεν αρκούν για να θεραπεύσουν τον πόνο που θα συνεχίσουν να υφίστανται τα πιο αδύναμα κοινωνικά στρώματα. Προφανώς. Όμως είναι τα αντίμετρα, παραδείγματος χάρη. Λέει φαρμακευτική δαπάνη. Συγγνώμη. Λέει συμμετοχή στα φάρμακα. Βλέπουμε τους συνταξιούχους, βλέπουμε μη συνταξιούχους που είναι υπέρμετροι και μειώνουμε μέχρι 700 ευρώ εισόδημα, μηδενίζουμε τη συμμετοχή στα φάρμακα. Και όχι μόνο, αυτό και δεν είναι ένα ζήτημα. Βέβαια. Και ή το άλλο, το οικογενειακό επίδομα. Και στους εργαζόμενους μειώνεται τη συμμετοχή στα φάρμακα. Την ίδια ώρα όμως από τους συνταξιούχους, οι συνταξιούχοι θα δουν μείωση στη σύνταξή τους. Εγώ είπα ότι δεν υπάρχουν μέτρα τα οποία είναι αρνητικά και βάζουμε και τα αντίμετρα περίπου να έχουμε ένα δημοσιονομικό ισοζύγιο μηδενικό. Προφανώς. Και αυτό είναι το αποτέλεσμα της διαπραγματεύσεως. Γι' αυτό όταν μας έλεγε τελειώνεται, δεν θα είχαμε αντίμετρα. Ευτυχώς έχουμε κάποια αντίμετρα και αμβλύνουν τα αρνητικά. Κύριε Μπαλάφα, εάν ο στόχος είναι της κυβέρνησης, για το θέσω διαφορετικά, κάτι πάρα πολύ συγκεκριμένο και απτό στις 22 Μαΐου για το χρέος. Ο ίδιος ο Πρωθυπουργός έχει δηλώσει ότι αν δεν υπάρξει αυτό το συγκεκριμένο για το χρέος, τότε δεν εφαρμόζουμε όσα συμφωνήσαμε, σωστά. Ο Πρωθυπουργός έχει πει πολύ σωστά ότι εάν δεν υπάρξει τα μέτρα, είπε επιλέξει ότι τα μέτρα και τα αντίμετρα είναι λογικό, το 19 και το 20 θα ενεργοποιηθούν μόνο και εφόσον στο τέλος του προγράμματος, δηλαδή το 18 το Σεπτέμβριο, τον Αύγουστο, το φθινόπωρο 18, έχουν ενεργοποιηθεί αμεσοπρόθεσμα μέτρα για το χρέος. Δηλαδή, οποία η ελληνική κυβέρνηση περιμένει να προσδιοριστεί στις 22 Μαΐου περιγραφικά, ή είναι και πιο ελαστική ημερομηνία. Η εφαρμογή τους θα γίνει μετά το τέλος του προγράμματος. Προφανώς θέλουμε το ταχύτερο δυνατόν, όχι μόνο εμείς, και το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο το θέλει αυτό. Ήταν έτσι τα πράγματα που σε αυτό συμφωνούμε με το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο. Θέλει για δικούς του λογαριασμούς, για να μπορεί να συμμετάσχει στο πρόγραμμα, θέλει τουλάχιστον να περιγραφούν τα μεσοπρόθεσμα μέτρα ελάφρυνσης για το χρέος μετά το τέλος του προγράμματος, δηλαδή μετά το φθινόπωρο του 18. Ναι. Και φυσικά εάν δεν εφαρμοστούν αυτά, θα υπάρχει πρόβλημα. Δεν θα ισχύει. Να σας πω ένα παράδειγμα. Το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο ζητάει για να μπει στο πρόγραμμα ελάφρυνση του χρέους. Να γίνει βιώσιμο το χρέος. Είναι έτσι. Το ζητάει εδώ και καιρό. Εγώ δεν το προβλέπω αυτό, αλλά εάν το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο δεν συμμετάσχει στο πρόγραμμα για την Ελλάδα. Ναι. Δεν συμμετέχει για την Ελλάδα. Θα υλοποιήσουμε τα μέτρα τα οποία επιβλήθηκαν από το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο. Μάλιστα. Για το αφορολογικά. Τελευταίο ερώτημα. Μιλάμε για ένα πακέτο, δηλαδή, το οποίο
με ένα σχέδιο και συντεταγμένα προχωράμε προς τα εκεί. Σε μια διαπραγμάτευση σκληρή, αλλά και μια συνεννόηση με τους δανειστές. Θέλω να σας ζητήσω, φεύγοντας λίγο από το θέμα της διαπραγμάτευσης, έχουμε ελάχιστα δευτερόλεπτα, οπότε θα ήθελα πολύ σύντομη απάντηση. Αναφορικά με όλη την ιστορία του Ιβάν Σαββίδη, είδαμε χθες τη συνέχεια, μετά από όσα είδαμε στη Βουλή να γίνονται με αφορμή την επίμαχη τροπολογία, είδαμε χθες τη συνέντευξη και είδαμε και την κριτική που άσκησε η Νέα Δημοκρατία, η οποία μέσω Σαββίδη έδειξε ουσιαστικά την κυβέρνηση κατηγορώντας για διαπλοκή. Επειδή είπατε για δευτερόλεπτα, θα σας πω και λοιπόν δευτερολέπτον απάντηση. Η Νέα Δημοκρατία, η αξιωματική αντιπολίτευση, οι κύριοι Λοβέρδη κλπ. Επίσης, δεν μπορούν να αντεχθούν μια επιχειρηματική δραστηριότητα στην Ελλάδα που δεν είναι του χεριού τους, που δεν ήταν κρατικοδίαιτη, που δεν μιζάρεται, που δεν τα βρίσκαν κάτω από το τραπέζι. Αυτό είναι το ζήτημα. Επειδή μιλάμε για δευτερόλεπτα, αφού και πέρα από το σύνθημα Μαραμπόλη, δεν αντέχουν επιχειρηματία ο οποίος δεν είναι, να το πω πρακτικά, του χεριού τους. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.